Ο κύριος Πιτής είναι Chief Economist στην AssetWise Capital Management. Εδώ πέρα μιλάμε για private asset management. Και το βασικό ερώτημα είναι αν έχει νόημα για τον ιδιώτη επενδυτή σήμερα, χρηματοοικονομικό νόημα, αν αφήσουμε έξω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το κοινωνικό αποτύπωμα, αν έχει χρηματοοικονομικό νόημα να επενδύσει σε ESG, δηλαδή environmental και social και governance κριτήρια σε funds που έχουν αυτά τα ESG κριτήρια. Έχει κάποιο νόημα αυτό σήμερα? Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί ουσιαστικά θα καθορίσει το αν η μελλοντική ζήτηση και άρα η συνεπαγόμενη χρηματοδότηση των, ας το πούμε, ESG εταιριών θα βασίζεται και σε ιδιωτικά, κλασικά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ή όχι. Άρα, για να βάλουμε έτσι το σύντομο αυτό σχόλιο σε μια προοπτική, φανταστείτε ότι υπάρχουν δύο χαρτοφυλάκια, δύο πορτφόλιο. Το ένα αποτελείται αμιγώς από ESG μετοχές, εταιριών που βρίσκονται πολύ ψηλά στο ESG ranking, και το άλλο, ας το πούμε, non-ESG, ας υποθέσουμε ότι αποτελείται αμιγώς από εταιρείες που είναι πολύ χαμηλά στο ESG scoring. Έχετε λοιπόν δύο χαρτοφυλάκια, είστε εσείς ένας ιδιώτης επενδυτής και σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε σε ποιο από τα δύο funds θα βάλετε τα χρήματά σας. Σε ποιο από τα δύο θα επιλέγατε. Υπάρχει ένα, ας το πούμε, κίνητρο, το οποίο είναι, ας το πούμε, η κοινωνική σας ευαισθησία, να πάτε στο ESG fund. Αλλά το ερώτημα είναι πού τελειώνει η κοινωνική ευαισθησία και πού αρχίζει η οικονομική λογική. Τα καλύτερα στοιχεία για τους δύο κόσμους θα ήταν αν μπορούσαμε να δείξουμε ότι το ESG χαρτοφυλάκιο έχει καλύτερα risk return characteristics από το non-ESG. Υπάρχει τέτοιο evidence? Έχουν γίνει κάποιες σχετικές μελέτες. Τα αποτελέσματα είναι inconclusive, δεν δίνουν κάποια οριστική απάντηση. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι το ESG χαρτοφυλάκιο τα τελευταία 10 χρόνια, αν κάποιος επένδυε στο ESG χαρτοφυλάκιο, θα είχε κάπως οριακές καλύτερες αποδόσεις από το non-ESG. Αλλά αυτό φυσικά δεν είναι από μόνο, δεν λέει κάτι. Γιατί για παράδειγμα, μπορεί το ESG χαρτοφυλάκιο, οι μετοχές ESG, να χαρακτηρίζονται από ένα risk factor το οποίο λείπει από τα non-ESG χαρτοφυλάκια. Άρα αυτό το extra return που δείχνουν τα ESG μετοχές να είναι απλά και μόνο το extra compensation που χρειάζεται, το fair compensation που χρειάζεται για το extra ρίσκο που χαρακτηρίζει τα ESG χαρτοφυλάκια. Άρα αυτό είναι ένα ongoing research project, γίνονται διάφορες μελέτες. Εγώ αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι υπάρχει ένα case το οποίο μπορεί να γύρει την πλάστηκα αποφασιστικά υπέρ των ESG επενδύσεων, και αυτό είναι μία κρίση. Μία κρίση η οποία μπορεί να προέλθει ενδογενώς, για παράδειγμα από ένα σφίξιμο της νομισματικής πολιτικής, μπορεί να προέλθει από τον ερχομό αυτού που είναι σε ολονών τα χείλη το τελευταίο καιρό, stagflation, ο στάσιμο πληθωρισμός, ή να προέλθει από ένα εξωγενές γεγονός όπως κάτι γεωπολιτικής φύσης. Σε αυτή την περίπτωση και με δεδομένο τα τελευταία 10-15 χρόνια οι αγορές των risky assets ήταν σε εξαιρετικά ανωδική τροχιά, μπορεί να επέλθει μια σημαντική διόρθωση. Γιατί οι επενδυτές θα ζητάνε ένα μεγαλύτερο risk premium για να επενδύσουν σε μετοχές. Άρα θα ρίξουν τη ζήτηση για risky assets. Άρα αν υπάρχει κάποιο institutional demand που προέρχεται από το σχετικό legislation, δηλαδή από τη σχετική νομοθεσία, ότι κάποια funds πρέπει να κατευθύνονται υποχρεωτικά στο ESG, σε ένα τέτοιο περιβάλλον η δικιά μου αίσθηση είναι ότι το ESG χαρτοφυλάκιο θα αποδώσει σημαντικά καλύτερα από το non-ESG. Άρα σε καιρό κρίσης, νομίζω ότι το ESG investing από την σκοπιά του private investor έχει νόημα.